Και ενώ ο χουλιγκανισμός, όπως βλέπετε, ζει και βασιλεύει, ένα δικαστήριο έδωσε το καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όσοι συμμετέχουν σε επεισόδια. Η Ελένη Λαζάρου θα μας ενημέρωσει και θα μας πει για έναν 19χρονο, ο οποίος θα βλέπει από εδώ και πέρα τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Πραγματικά πρόκειται για μια σκληρή τιμωρία για έναν 19χρονο, ο οποίος κάθε φορά που θα παίζει η αγαπημένη του ομάδα θα τη βγάζει με απόφαση δικαστηρίου στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα για 6 ολόκληρες ώρες. Δηλαδή θα πηγαίνει 2 ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας, κατά τη διάρκεια του αγώνα και 2 ώρες μετά. Θα μένει στο τμήμα δηλαδή εκείνες τις ώρες για να είναι όλοι σίγουροι ότι δεν θα πάει στο γήπεδο, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν μέσα στο αστυνομικό τμήμα θα παρακολουθεί τελικά τον αγώνα. Γιατί κατηγορείται ο 19χρονος ότι πριν από 5 χρόνια, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πήδηξε από τα κάγκελα μαζί με άλλους οργανωμένους οπαδούς και διέκοψε έναν αγώνα. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο ήταν για να αποτρέψει τους άλλους οπαδούς να κάνουν επεισόδια. Μάλιστα. Η συνήγορός του πάντως χαρακτήρισε την ποινή βαριά και ισχυρίστηκε ενώπιον των δικαστών ότι αυτό θα του δημιουργήσει και επαγγελματικό πρόβλημα. Γιατί ο 19χρονος εργάζεται ως ντελιβεράς, έχει απαιτητικό ωράριο. Οπότε αυτή η αναγκαστική απουσία των 6 ώρων κάθε φορά που παίζει η ομάδα του ενδεχομένως να του δημιουργήσει πρόβλημα και να χάσει τη δουλειά του. Λοιπόν, είναι μια απόφαση στα πρότυπα ανάλογων αποφάσεων δικαστηρίων του εξωτερικού, θα πω εγώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.